Ισχυρό παγετό, πυκνές χιονοπτώσεις και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φέρνει μαζί της η κακοκαιρία Μπάρμπαρα που αναμένεται να σαρώσει τη χώρα σε κύματα. Το στίχημα του κρατικού μηχανισμού είναι μεγάλο και η ενεργοποίηση των υπηρεσιών χτυπάει κόκκινο. Ήδη ήχησε το 112 σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, ενώ θα ακολουθήσουν Βόρειες Ποράδες και Μαγνησία. Η Μπάρμπαρα έρχεται. Απλά πρέπει να προσέχω. Έχω φροντίσει να έχω τρόφιμα και ξύλα και πετρέλαιο για τις επόμενες ημέρες. Πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και στα παιδινά, χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρός παγετός και άνεμοι που θα φτάσουν μέχρι τα 9 μποφόρ. Τρόφιμα πήρα κάποια παραπάνω, για το άντυχον δεν μπορούσα να βρω. Κρατικός μηχανισμός και κάτοικοι προετοιμάζονται για το κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα. Καυσόξυλο εννοείται, έχουμε φροντίσει για τη θέρμανση και το κυριότερο απ' όλα έχουμε φροντίσει να ενημερώσουμε για τηλεργασία τη Δευτέρα. Έχουμε φοδιαστεί για τα απαραίτητα, δηλαδή για τρόφιμα και ριζωστά αναψυκτικά. Σε ευρίαστη σκέψη που πραγματοποιήθηκε και σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δόθηκαν σαφείς οδηγίες σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου Βορέας 2, που αφορά στη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. Σύμφωνα με το σχέδιο για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων, υπάρχει ισχυρή σύσταση για περιορισμό μη αναγκαίων μετακινήσεων. Στις περιοχές όπου, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται η επέλαση της Μπάρμπαρα, θα ενεργοποιηθεί το 112 και θα γίνει αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων, τα οποία θα επαναλαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί από την τροχέα η απαγόρευση βάρεων οχημάτων σε κομβικές οδικές αρτηρίες, ενώ υποχρεωτικές είναι οι αλυσίδες σε όλα τα οχήματα. Σε όλους τους δημούς της Αττικής θα λειτουργήσουν θερμαινόμενοι χώροι για την προστασία από το χιόνι και το κρύο για όποιον βρεθεί σε ανάγκη. Στο σύνολό τους, οι Δήμοι ανέβαλαν τις διάφορες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Κυριακή, ενώ όλος ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας τίθεται σε ύψιστη ετοιμότητα. Στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν, θα δημιουργηθούν σταθμοί βάσης όπου θα βρίσκονται σε επιφυλακή οχήματα και ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να επιχειρήσουν άμεσα όπου χρειαστεί. Είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Είναι σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, την βατότητα του οδικού δικτύου. Για το σπίτι. Από το πρωί με σακούλες στα χέρια, πολίτες φεύγουν σε σημεία των Δήμων όπου δίνεται αλάτι. Χωρίς αλάτι, πώς θα βγούμε έξω? Όπως βλέπετε, έχουμε τόνους αλάτι, έχουμε φέρει σε 3-4 σημεία του Δήμου. Ο κόσμος έχει ελεύθερο να έρθει να το πάρει. Την Κυριακή το απόγευμα, οι περιφέρειες θα αποφασίσουν για το άνοιγμα των σχολείων, αναλόγως με την ένταση των φαινομένων και τα προβλήματα που τυχόν έχουν δημιουργηθεί από την επέλαση της Μπάρμπαρα.